Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Έχουμε ένα πολύ ενδιαφέρον ερώτημα, το οποίο παρουσιάστηκε σε μορφή σχολείου, για το ρόλο που παίζει ο θαυμασμός στον έρωτα. Και όπως θα έχετε δει στον τίτλο, ήδη έχω γράψει «Θαυμασμός και έρωτας, ένα καλό άνθρωπο, βρε παιδιά». Και θα καταλάβετε στη συνέχεια τι εννοώ. Μια φίλη σχολίασε τα εξής. Κυρία Θέκλα, θα μπορούσατε σε ένα βίντεο να μας εξηγήσετε τι σημαίνει θαυμάζω κάποιον, σε ποιο επίπεδο. Συγκεκριμένα, εγώ αυτή την περίοδο βρίσκομαι με κάποιον άνθρωπο, τον οποίο θαυμάζω απεριόριστα για το ποιόν του χαρακτήρα του και για τον τρόπο του μέσα στη σχέση, αλλά από την άλλη μεριά, δυστυχώς, σε επίπεδο μόρφωσης και επαγγελματικής καταξίωσης, νιώθω ότι υπερέχω. Αυτό με προβληματίζει αρκετά. Με κρατάει κλειδωμένη απέναντί του και διστάζω να προχωρήσω περισσότερο μαζί του. Βλέπω αυτό το σχόλιο, το κάνω από απεικόνιση οθόνης, το βάζω στις σημειώσεις μου και μελλοντικό vlog και μετά από λίγο έρχεται η Jacques, η Alexander, τακτική, εξαιρετική και χρήσιμη και επικοδομητική σχολιάστρια στο κανάλι μας και γράφει το δικό της σχόλιο, το οποίο θα το διαβάσω και θα τα σχολιάσω και τα δύο μαζί. Γράφει λοιπόν η Jacques. Είναι η πρώτη φορά, λες, μετά από πολλές δυσλειτουργικές σχέσεις, που νιώθω πως είμαι με κάποιον που με σέβεται, με χτιμά, περνάμε όμορφα, μαζί ερωτικά, έχουμε κοινά θέλω κτλ. Αλλά αυτό που σε κρατά πίσω είναι πως εσύ έχεις μεγαλύτερη μόρφωση και καλύτερη επαγγελματική καταξίωση. Θαυμαστικά. Περιγράφεις έναν άνθρωπο που κάνει την καρδιά σου να εφραίνεται, την ύπαρξη σου να απελευθερώνεται, ένας άνθρωπος που σου δίνει θαυμασμό, εκτίμηση, σεβασμό, όχι για τα επιτεύγματά σου, αλλά για αυτό που είσαι εσύ. Βρίσκεσαι εκεί που ο δείχτης της πηξίδας σου βρίσκει γόνιμο τόπο μετά από τη ξηρασία, αλλά εσύ αφήνεις την εικόνα του φαίνεσθε και την κοινωνική βιτρίνα να σε σταματά. Γιατί? Θέλω να σκεφτείς, λέει Jacques, και να κάνεις δική σου συνθήκη αυτό που λες. Δηλαδή σκέψου, αύριο μεθαύριο να βρεθεί στο δρόμο σου κάποιος, ο οποίος χαίρεται μαζί σου, αγαπά το χαρακτήρα σου, νιώθει όμορφα στις προσωπικές σας στιγμές, αλλά ξαφνικά θέλει να κλείσει το διακόπτη γιατί αυτός έχει μεγαλύτερη μόρφωση από σένα, περισσότερα πτυχία, πολλά χρήματα, καλύτερη επαγγελματική πορεία, σε βρίσκει υπέροχη, αλλά σβήνει το φως, γιατί ναι μεν έχεις τα πάντα ως άνθρωπος, αλλά λιγότερα κοινωνικά προτερήματα. Πώς λοιπόν θα ένιωθες? Δεν θα ήταν άδικο? Ισότιμη, ισορροπημένη σχέση δεν σημαίνει έχουμε τα ίδια λεφτά, τα ίδια πτυχία, την ίδια κοινωνική καλογιαλισμένη κορνίζα. Αλλά το να σεβόμαστε το ένα στον άλλον, να αποδεχόμαστε δίχως να βάζουμε τον την άλλη σε καλούπια, να θαυμάζουμε την προσωπικότητα και όχι τα εγκύκλια, δηλαδή τα μορφωτικά κοινωνικά επιτεύγματα, να σεβόμαστε την ύπαρξη που στέκεται δίπλα μας. Κρίνουμε τις συμπεριφορές, φιλτράρουμε τις συνθήκες, αφουγκραζόμαστε το ένστικτό μας ως προς το ψυχολογικό προφίλ του ανθρώπου, δημιουργούμε κριτήρια και όχι προσδοκίες ψυχοπαθολογικού χαρακτήρα που δεν θα θρέψουν ποτέ το νου και την ψυχή. Αυτό που λέει δηλαδή εδώ ο Jacques είναι ότι κοιτάμε εάν το θαυμάζουμε ως χαρακτήρα, ως προσωπικότητα, ως μια υγιή ψυχοσυναισθηματικά προσωπικότητα. Αν υπάρχει ο θαυμασμός που έχει να κάνει με την πραγματική αξία του ανθρώπου. Και η πραγματική αξία του ανθρώπου δεν βρίσκεται ούτε στα πτυχία, ούτε στους τίτλους, ούτε στο πόσο επιτυχημένος είναι επαγγελματικά στην καριέρα του, ούτε στο πόσα χρήματα βγάζει, ούτε ακόμη και στο πόσο όμορφος εξωτερικά μπορεί να είναι ένας άνθρωπος ή πόσο περιποιημένος, αλλά η πραγματική αξία του ανθρώπου κρύβεται εδώ και εδώ. Στην καρδιά και στο μυαλό, να είναι ένας καλός άνθρωπος, ο οποίος να σκέφτεται με έναν υγιή τρόπο. Όχι να μας ελκύει ψυχοπαθολογικά, να υπάρχει ψυχοπαθολογική έλξη, αυτό θέλει να πει Jacques, αλλά να μας ελκύει η ψυχοσυναισθηματική υγεία του ανθρώπου αυτού. Σκέψου λοιπόν, είναι εργατικός, χωρίς να έχει σημασία ιδιότητα, αρκεί να βγάζει με έντιμο τρόπο τα χρήματά του. Έχει ενδιαφέροντα?
ασκεί τη μοναχικότητα δίχως να επιδεικνύει συνεξαρτητικά στοιχεία που θα επιβάρυναν τη ψυχοσωματική σου ισορροπία. Σέβεται την καθημερινότητά σου δίχως να εγκλωβίζει την προσωπικότητά σου. Όταν είσαι μαζί του, σου δίνει στοργή, σου χαμογελάει, σε κοιτάζει στα ματιά. Σέβεται τις φιλίες σου δίχως να έχει παράλογες απαιτήσεις. Αν αυτά είναι στοιχεία του ανθρώπου με τον οποίο επιτέλους χαμογελάς, τότε άσε το βιογραφικό στην άκρη, άσε το CV στην άκρη και δες τον άνθρωπο που σε τιμά και σου κρατά το χέρι για όλα αυτά που είσαι εσύ βαθιά μες στη ψυχή σου. Και να θυμάσαι πως όταν πονάς, όταν λυπάσαι, όταν θυμώνεις, όταν νιώθεις μόνη και με πρίτανη να είσαι, αν δεν διαθέτει πνευματική καλλιέργεια, στη δίνη θα συνεχίσεις να στροφιλίζεσαι. Ιστερόγραφο, ό,τι έγραψε έχει φιλική θεία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τη Ζάξ. Είναι ένα, ξαναλέω, είναι μια γυναίκα η οποία δεν ζει στην Ελλάδα, είναι στην Αμερική. Είναι μια γυναίκα η οποία έχει πολλά προσόντα για τα οποία θα μπορούσε να τη θαυμάσει κάποιος από αυτά που λες εσύ. Τα εγκύκλια προσόντα, δηλαδή είναι εξαιρετικά μορφωμένη και είναι πολύ επιτυχημένη στη δουλειά της και στην καριέρα της. Όμως είναι χρήσιμη. Είναι αγαπητική προς εμάς η Ζάξ. Είναι επικοδομητική στο κανάλι μας και στα σχόλια που κάνει, επειδή είναι καλός άνθρωπος. Όχι επειδή έχει μορφώσει. Επειδή είναι πνευματικός και καλλιεργημένος άνθρωπος, όχι επειδή έχει πόσα δάκτωρα. Πάμε πίσω ξανά στο ερώτημα. Ευχαριστώ, Ζάξ, για το σχόλιο και για πολλά άλλα σχόλια. Κάποιος είχε σχολιάσει πρόσφατα ότι τα μεγάλα σχόλια είναι δύσκολα και κάνουν δύσκολο να το παρακολουθήσει κάποιος. Εσύ, Ζάξ, συνέχισε τα μεγάλα σχόλια, σου επιτρέπουμε. Γιατί δεν γράφεις με πολλά λόγια το ίδιο πράγμα. Απλώς εμβαθύνεις πολύ περισσότερο στα θέματα των σχέσεων που συζητούμε και πραγματικά σε θεωρώ πολύτιμη για το κανάλι μας. Το έχω ξαναπεί, θα το ξαναλέω. Λοιπόν, θαυμασμός και έρωτα. Πρέπει να αποφασίσουμε επιτέλους, όλοι μας και όλες μας, τι σώοι άνθρωποι θέλουμε να είμαστε. Τι σώοι άνθρωπος θέλω. Θέλω να είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος να είμαι κομιλφό, ο οποίος να είμαι καθώς πρέπει. Το κομιλφό είναι γαλλική έκφραση, σημαίνει ακριβώς καθώς πρέπει. Θέλω να έχω μια άψογη κοινωνική εικόνα, να έχω δηλαδή την εικόνα που δείχνει επιτυχία έξω στην κοινωνία. Δηλαδή εγώ ο ίδιος ή εγώ η ίδια να είμαι μορφωμένος, να είμαι μορφωμένη, να είμαι επιτυχημένος, να έχω χρήματα, να με ξέρει ο κόσμος, να είμαι καλό παιδί με την έννοια του τι λέει η κοινωνία καλό παιδί και τι σέβεται και τι εκτιμάει η κοινωνία. Να έχω και έναν σύντροφο δίπλα μου, μία σύντροφο που να είναι, ξέρω εγώ, αναλόγου κοινωνικού επίπεδου. Αυτό θέλουμε να είμαστε. Να έχουμε την εικόνα, να έχουμε το περιτύλιγμα ή θέλουμε να είμαστε άνθρωποι αυθεντικοί, άνθρωποι της ουσιαστικής αγάπης, όχι της επιφανειακής ερωτικής επιτυχίας. Είναι μια επιφανειακή ερωτική επιτυχία να πάρουμε ένα άνδρα, να πάρουμε μια γυναίκα που οι άλλοι θα τον ήθελαν, θα την ήθελαν. Είναι μια επιφανειακή κοινωνική επιτυχία να φτιάξουμε μια σχέση ή ένα γάμο με ένα πρόσωπο το οποίο έχει εξίσου υψηλή μόρφωση με εμάς ή ακόμη και υψηλότερη, εξίσου επαγγελματική επιτυχία με τη δική μας ή ακόμη και περισσότερη κτλ. Κτλ. Η εικόνα. Το φαίνεσθε και όχι το είναι. Ποια διαφορά έχει το φαίνεσθε από το είναι? Τεράστια διαφορά. Φαίνομαι, φαίνεστε, είναι απαρέμφατο του ρήματος φαίνομαι. Το φαίνεστε σημαίνει το τι δείχνω προς τα έξω. Το τι εικόνα πλασάρω. Το τι μούρι πουλάω. Θυμηθείτε αυτές τις μέρες που γίνεται μεγάλη συζήτηση για αυτό το ζήτημα που έχει ταλανίσει την κοινωνία μας, ότι ο άνθρωπος, ο οποίος είναι ο κύριος κατηγορούμενος σε αυτό το φρικτό έγκλημα, προσπαθούσε να έχει ένα καλό φαίνεσθε. Προσπαθούσε να έχει μια καλή εξωτερική εικόνα. Τι ήταν όμως στην πραγματικότητα? Ήταν κάτι εντελώς διαφορετικό από αυτό που φαινόταν. Δυστυχώς, ζούμε σε μια εποχή στην οποία έχουμε αποτύχει ως κοινωνία
να εκπαιδεύσουμε αυτούς και αλλήλους και να μεταβιβάσουμε στα μέλη μας βασικές αρχές πνευματικότητας. Έχουμε αποτύχει να διδάξουμε τα παιδιά μας ότι η μεγαλύτερη αξία έχει η ψυχή μας και η καρδιά μας και το μυαλό μας παρά το σώμα μας, παρά τα χρήματα που βγάζουμε, παρά η εικόνα που έχουμε προς τα έξω, παρά το τι λένε οι άλλοι για εμάς. Θέλουμε να ζήσουμε μια ουσιαστική ζωή ή μια ζωή η οποία φαινομενικά να είναι επιτυχημένη. Θα σου μιλήσω, Φιλενάδα, εσένα που έκανε το αρχικό σχόλιο, πολύ προσωπικά. Στα 26 μου, όπως έχω γράψει, νομίζω και στο βιβλίο μου «Να μείνω να φύγω» το έχω γράψει, ίσως και στο ψυχολογικό πόλεμο. Στα 26 μου πήρα μια μεγάλη απόφαση να σταματήσω να ζω στο φαίνεσθε και να επιδιώξω το είναι. Στα 26 μου χρόνια είχα έτσι μια πολύ ταιριαστή φάση. Παντρεμένη με έναν άνδρα ανάλογης κοινωνικής μορφώσεως, επιτυχίες κτλ, κτλ. Με δύο παιδιά, με ένα μεγάλο σπίτι, με όλα τα υλικά αγαθά που ζήλευε η κοινωνία, που φαινόμασταν ένα ταιριαστό ζευγάρι, που φαινόμασταν μια καλή ένωση. Τι ήμασταν όμως? Δυστυχισμένοι. Και οι δύο. Εγώ το είχα αναγνωρίσει τότε. Ο άνθρωπος το αναγνώρισε εκ των υστέρων όταν χωρίσαμε. Πήρα μια πολύ ουσιαστική απόφαση τότε ότι δεν θέλω να ζω για το φαίνεσθε. Δεν με ενδιαφέρει να φαίνομαι εντάξει στον κόσμο. Με ενδιαφέρει να είμαι εγώ η ίδια εντάξει και να είμαι εγώ η ίδια καλά και να ζω μια αυθεντική ζωή. Θα μου πεις και τι κατάφερες, κυρία μου, έκανες μια τρύπα στο νερό, έμεινες μόνη σου τόσα χρόνια, έκανες ένα δεύτερο γάμο ο οποίος προφανώς ήταν ατέριαστος για να λήξει και τι μας λες. Αυτό που σου λέω είναι το εξής. Ότι έχοντας γνωρίσει πάρα πολλούς ανθρώπους, χιλιάδες κυριολεκτικά ανθρώπους, κυρίως μέσα από την επαγγελματική μου πορεία, αλλά και στην προσωπική μου ζωή, γιατί έχω βγει αρκετά ραντεβού και έχω κάνει και κάποιες απόπειρες σχέσεων. Καταλήγω ξανά και ξανά στο ίδιο συμπέρασμα ότι σημασία έχει αυτός ο άνθρωπος με τον οποίο θα συνδεθείς, είτε φιλικά, είτε συνεργασιακά, είτε ερωτικά, να είναι πάνω απ' όλα καλός άνθρωπος. Να έχει αγνά κίνητρα για την όποια πράξη του. Να σε πλησιάζει επειδή σε εκτιμάει. Να σου δείχνει αγάπη επειδή νιώθει αγάπη για σένα. Να είναι ένας άνθρωπος αυθεντικός, που το ναι του να είναι ναι και το όχι του να είναι όχι. Δεν βρίσκεις εύκολα τέτοιους άνθρωπους. Δεν βρίσκεις. Είναι λίγοι τέτοιοι άνθρωποι. Αν εσύ όντως έχεις βρει έναν τέτοιον άνθρωπο, αν έχεις βρει έναν άνθρωπο που να μην είναι τόσο μορφωμένος όσο είσαι εσύ, που να μην έχει τόσα χαρτιά και πτυχία όσο έχεις εσύ, να μην βγάζει τόσα χρήματα όσο βγάζεις εσύ, ή να μην έχει τόση κοινωνική επιτυχία όσο έχεις εσύ, επαγγελματική καταξίωση όπως έχεις εσύ, αλλά τον έχεις βρει και είναι ένας άνθρωπος. Είναι αγνός, καθαρός, πραγματικά ενδιαφέρεται για σένα όλα αυτά που έχει γράψει εδώ η Ζακ. Αν είναι όντως ένας άνθρωπος που θέλει το καλό σου, ένας άνθρωπος που σε πλησιάζει με αγνή ανεπιτίδευτη αγάπη, μην χάσεις έναν άνθρωπο γιατί δεν έχει τη μόρφωση και την επαγγελματική καταξίωση που ίσως έχεις εσύ ή ίσως έχεις φανταστεί μέσα στο μυαλό σου πώς πρέπει να έχει ο άνθρωπός σου. Έναν άνθρωπο γύρευε ο Διογέννης με το φανάρι. Έναν άνθρωπο, βρε παιδιά. Σοβαρά σας το λέω. Αν αυτή τη στιγμή συναντήσουμε στη ζωή μας έναν άνθρωπο, έναν καλό άνθρωπο, έστω και αν αυτός ο άνθρωπος δεν είναι ότι φανταστήκαμε πως θα συναντούσαμε, είτε από ζήτημα εξωτερικής εμφανίσεως, είτε από ζήτημα οικονομικής κατάστασης ή κοινωνικής και επαγγελματικής καταξίωσης, εάν είμαστε αρκετά όριμοι ψυχοσυναισθηματικά και πνευματικά, θα χαροποιηθούμε ιδιαίτερα, θα χαροποιηθεί η ψυχή μας, θα χαρεί η ψυχή μας, γιατί θα μπορέσουμε να έχουμε μια ουσιαστική σύνδεση. Δεν μπορείς να έχεις ουσιαστική σύνδεση με τα χρήματα, δεν μπορείς να έχεις ουσιαστική σύνδεση με τα πτυχία, δεν μπορείς να έχεις ουσιαστική σύνδεση με ανθρώπους που έχουν βγει από τα καλλιστεία,
ενώ μόνο με την ομορφιά ενώ δεν μπορείς να έχεις ουσιαστική σύνδεση. Σίγουρα υπάρχουν άνθρωποι που πάνε στα καλλιστεία που έχουν και εσωτερική ομορφιά, δεν είναι αυτό που εννοούσα. Μπορείς να συνδεθείς ουσιαστικά μόνο με έναν καλό άνθρωπο. Αν και εσύ είσαι καλός άνθρωπος και συναντήσεις έναν καλό άνθρωπο, δώσε μέσα που λέμε στην Κυπριακή διάλεκτο. Άφησε τον εαυτό σου να βιώσει αυτή την αγνή ουσιαστική σύνδεση. Στο τέλος της ημέρας όλοι είμαστε άνθρωποι. Είτε καλοί άνθρωποι, είτε κακοί άνθρωποι. Για να βρισκόμαστε στο κανάλι αυτό, σημαίνει ότι ίσως είμαστε καλοί άνθρωποι και προσπαθούμε να γίνουμε καλύτεροι. Γιατί είναι ένα κανάλι αυτοβελτίωσης, ψυχοεκπαίδευσης και ένα κανάλι το οποίο στοχεύει ουσιαστικά στην πνευματική καλλιέργεια. Αν εμείς είμαστε σε μια προσπάθεια να γίνουμε όλο και καλύτεροι άνθρωποι και συναντήσουμε ένα καλό άνθρωπο στον δρόμο μας, ένα αγνό, καθαρό και καλό άνθρωπο, ψυχών συναισθηματικά υγιή, ας μην τον αποδιώξουμε γιατί δεν έχει το στάτους που θα θέλει η μάνα μας να έχει, η κοινωνία ή οποιοδήποτε άλλος. Έναν άνθρωπο, βρε παιδιά. Μας το εύχομαι όλους. Και να είμαστε άνθρωποι, αλλά και να συνδεθούμε ουσιαστικά με καλούς ανθρώπους. Πολύ αγάπη.